Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μας και σήμερα με την χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για το ψυχοσάββατο και συγκεκριμένα για το πόσο ωφελούν τις ψυχές των κεκοιμημένων τα ιερά μνημόσυνα, τα κόλιβα και οι προσευχές υπεραναπαύσεως. Είχαμε κάνει άλλες δύο εκπομπές όσον αφορά το ψυχοσάββατο τις οποίες θα τις βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Στην πρώτη εκπομπή είπαμε τι ακριβώς συμβολίζουν τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαράντα και το ετήσιο μνημόσυνο και στην δεύτερη εκπομπή είπαμε αυτά τα οποία απαγορεύεται να κάνουν οι χριστιανοί το ψυχοσάββατο. Θα τα βρείτε όλα στην περιγραφή του βίντεο. Τα ψυχοσάββατα τα οποία έχει η Εκκλησία μας, όπως είπαμε, είναι δύο, κατά τα οποία τελούνται τα Παγκόσμια Μνημόσυνα, υπεραναπάυσεως όλων των κεκοιμημένων, από Αδάμ μέχρι Εσχάτων, όλοι οι κεκοιμημένοι. Επί της όμως κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στις ψυχές, αλλά εξαιρέτως δύο Σάββατα το χρόνο τελεί η Εκκλησία μας τα παγκόσμια μνημόσυνα, το Σάββατο πρώτον από και το Σάββατο προ της Πεντηκοστής. Τα δύο αυτά Σάββατα έχουν οριστεί από την Εκκλησία μας για να θυμόμαστε στις προσευχές μας αυτούς που κοιμήθηκαν με την ελπίδα της Αναστάσεως, καθώς επίσης και αυτούς που κοιμήθηκαν από διάφορες αιτίες και δεν μπόρεσαν έτσι οι δικοί τους να τους αποδώσουν τις πρέπουσες προσευχές και τα ιερά μνημόσυνα. Σύμφωνα με την Αγιοπατερική Παράδοση, η οποία επιβεβαιώνεται από την αδιάκοπη μαρτυρία αιώνων, οι ειδικέ ευχές για τους κεκοιμημένους θεσπίστηκαν από τους Αγίους Αποστόλους στο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, δεδομένου ότι και οι Ιουδαίοι είχαν τελετές για την εξάλληψη των αμαρτιών των μετευσεβία κοιμωμένων. Βέβαια τις ψυχές των κεκοιμημένων τις μνημονεύουμε κάθε Σάββατο. Και αυτό επειδή η λέξη Σάββατο στα εβραϊκά σημαίνει κατάπαυση. Εφόσον και οι νεκροί κατέπαυσαν από τα έργα της επίγειας ζωής τους. Οι Άγιοι Πατέρες που θέσπισαν αυτήν την τιμή για τις ψυχές των κεκοιμημένων γνώριζαν πολύ καλά ότι τα Ιερά Μνημόσυνα, οι ελεημοσύνες και οι θίε Λειτουργίες παρέχουν μεγάλη ανακούφιση στις ψυχές των κοιμηθέντων. Εκτός δηλαδή από τα Ιερά Μνημόσυνα και τις θίε Λειτουργίες, μπορούν οι συγγενείς του κοιμηθέντος να κάνουν και ελεημοσύνη προς τους φτωχούς και τους πάσχοντες υπεραναπαύσεως της ψυχής του κοιμηθέντος και η ψυχή βρίσκει μεγάλη ανάπαυση όταν γίνεται ελεημοσύνη σε φτωχού από συγγενείς ή φίλους. Το γεγονός ότι οι κοιμηθέντες βρίσκουν ανάπαυση το αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος στην Φιλοκαλία, ύστερα από έναν διάλογο που είχε με το κρανίο ενός ειδωλολάτρη. Ο Άγιος Μακάριος ήταν πολύ φιλεύσπραχνος σε τέτοιο σημείο μάλιστα που προσευχόταν ακόμη και για τους Κάποια μέρα, ενώ περπατούσε στην έρημο, βρήκε μπροστά του ένα κρανίο ανθρώπου. Δια της χάριτος του Θεού έμαθε ότι το κρανίο αυτό ανήκε σε κάποιον ιερέα των ειδόλων. Καθώς το πήρε στα χέρια του και το κοιτούσε με θλίψη, άκουσε να του λέγει το κρανίο κάθε φορά μακάριε που σπλαχνίζεσαι όσους τιμωρούνται, εμείς που είμαστε βουτυγμένοι στο πυρ, με τα νότα του ενός κολλημένα στα νότα του άλλου, νιώθουμε μεγάλη παρηγοριά και την μπορούμε να δούμε για λίγο το πρόσωπο των συντρόφων μας. Βλέπετε λοιπόν απεκάλυψε το κρανίο ότι στην κόλαση οι κολλασμένοι είναι πλάτη με πλάτη και δεν βλέπει ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Τότε ο Αβάς Μακάριος έμαθε όλα τα σχετικά με αυτούς που έχουν πεθάνει και ο Θεός επέτρεψε δια του κρανίου εκείνου να μάθει ο Άγιος Μακάριος πώς η ανακούφιση και παρηγοριά παρέχουν οι προσευχές των ζώντων υπέρ των κεκοιμημένων. Χαρακτηριστικά του είπε το κρανίο «Όταν προσφέρετε δεήσεις για τους νεκρούς, αισθανόμαστε ανακούφιση και μεγάλη παρηγοριά». Ακόμη αναφέρεται στο Μέγα Γεροντικό πως κάποιος από τους οσίους πατέρες είχε έναν μαθητή, ο οποίος ζούσε απρόσεχτα. Έτσι, μέσα στην εραθυμία, έφτασε στο τέλος της ζωής του. Ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος κύριος το φανέρωσε στον γέροντα, που προσευχόταν με θέρμη και τον παρακαλούσε να σπλαχνιστεί τον αμελή μοναχό. Του είπε τότε ο Χριστός, ότι θα ρίξει τον μαθητή του στη φωτιά μέχρι το λαιμό. Τότε ο Όσιος Γέροντας άρχισε να ικετεύει τον Θεό κλέγοντας. Μα όταν και πάλι ο Γέροντας τον παρακάλεσε με επιμονή, ο Θεός του έδειξε σε όραμα ότι λύτρωσε τελείως τον μαθητή του από την φωτιά της κολάσεως, χάριν των δικών του παρακλήσεων». Μεγάλη λοιπόν είναι η δύναμη της προσευχής για τις ψυχές των κοιμημένων. Είτε κάποια ευχή υπεραναπαύσεως που θα διαβάσουμε, είτε με το κομποσχήνι μας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον την ψυχήν του δούλου Σου και το όνομά Του αν είναι άνδρας» ή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον την ψυχήν της δούλη Σου αν είναι γυναίκα» και το όνομά της στη συνέχεια ή Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον ψυχά των δούλων σου, αν είναι πολύ. Μα συνιστά ο Άγιο Γρηγόριο Νύση, πριν έλθει εκείνη η φοβερή ώρα τη κρίσεως, α βοηθήσουμε ο ένα τον άλλον και α προσφέρουμε στον φιλάνθρωπο Κύριο τα έργα της αγάπης μας στους αδελφούς μας εκείνους που έφυγαν από την ζωή αυτή απροετοίμαστοι. Τις δέχεται ο Κύριος και τις λογαριάζει σαν πράξεις και προσφορές εκείνων. Είναι φιλάνθρωπος ο Θεός και δίνει όσα ζητάμε που βοηθούν στην σωτηρία μας και μάλιστα λυγίζει ολοκληρωτικά όταν κάποιος δεν αγωνίζεται μόνο για την δική του ψυχή αλλά ενδιαφέρεται και για την ψυχή του πλησίον του τότε μαζί με την ψυχή του πλησίον του ευεργετεί πάρα πολύ και την δική του ψυχή. Ο Ιερός Χρυσός μα μας συνιστά. Ας σοφιστούμε αδελφοί κάποια ωφέλεια για αυτούς που έφυγαν από τη ζωή. Ας τους προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια. Ο για τις ελεημοσύνες και τις προσφορές αυτές που πραγματικά τους εξασφαλίζουν ανακούφιση μεγάλη απολαβή και ωφέλεια. Γιατί αυτά ούτε νομοθετήθηκαν, ούτε παραδόθηκαν έτσι άσκοπα και τυχαία στην Εκκλησία του Θεού από τους σοφούς μαθητές Του. Και δεν θα μας είχαν αφήσει εκείνη την παράδοση να κάνει ευχή ο ιερέας κατά την τέλεση των φρικτών μυστηρίων για αυτού του πιστού που κοιμήθηκαν, αν δεν γνώριζαν ότι θα είχαν από αυτό πολύ κέρδος και μεγάλη ωφέλεια. Την μεγαλύτερη όμως ωφέλεια για τις ψυχές των κεκοιμημένων την προξενεί η τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην μνήμη τους. Γιατί τότε με τις μερίδες τους επάνω στο Άγιο δισκάριο ενώνονται αοράτως με τον Θεό, επικοινωνούν μαζί Του, παρηγορούνται, σώζονται και εφραίνονται εν Χριστώ, όπως αναφέρει ο Άγιος Σιμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Όση ώρα διαρκεί η Θεία Λειτουργία υπέρ των κεκοιμημένων, οι ευχές του Μνημοσύνου, οι προσευχές που κάνουμε με το κομποσκήνι μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων Σου, ή όταν κάνουμε κάποια ελεημοσύνη για κάποια ψυχή που έφυγε από τον κόσμο αυτό, εάν η ψυχή αυτή για την οποία προσευχόμαστε είναι στην κόλαση, εκείνη τη στιγμή ο Θεός της δίνει λίγο ανάπαυση και λίγο ξεκούραση από τις οδύνες της κολάσεως. Αντιθέτως, εάν είναι στον παράδεισο, τις προσευχές αυτές και τις πράξεις αυτές ο Θεός τις μετατρέπει σε στεφάνια δόξης, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Επίσης, όταν ο ιερεύς βγάζει μερίδες και μνημονεύει τα ονόματα των πιστών, ζώντων και κεκοιμημένων επάνω στην ιερά πρόθεση, κατεβαίνει άγγελος Κυρίου και παίρνει την μνημόνευση και την πηγαίνει και την τοποθετεί στον θρόνο του Δεσπότου Χριστού ως προσευχή για αυτούς που μνημονεύθηκαν. Σκεφτείτε λοιπόν τι αξία έχει να σας μνημονεύουν στην Αγία Πρόθεση. Γι' αυτό λοιπόν και το ψυχοσάββατο αφιερώνεται στους κεκοιμημένους και η λειτουργία τελείται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών διότι εμείς οι ζώντες τους προσφέρουμε με την αγάπη μας ανακούφιση και όποιος τα κάνει αυτά, δηλαδή ιερά μνημόσυνα, ελεημοσύνες κτλ., συμμετέχει στην ανταπόδοση που παρέχει ο Θεός σε όσους δείχνουν έμπρακτα την αγάπη στους άλλους. Για εμάς τους χριστιανούς, αγαπητοί φίλοι, δεν υπάρχει θάνατος αλλά κίνησης. Οι χριστιανοί κοιμούνται δεν πεθαίνουν. Γι' αυτό και τα κημητήρια λέγονται κημητήρια και όχι νεκροταφεία. Κοιμούνται όσοι έφυγαν από κοντά μας και περιμένουν το πρόσταγμα του Θεού και το σάλπισμα του Αρχαγγέλου κατά την Δευτέρα Παρουσία για να αναστηθούν και να κρυθούν από το Χριστό. Έως ότου φτάσει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, όσα γίνονται για τους κεκοιμημένους από την Εκκλησία, τους προξενούν μεγάλη ωφέλεια. Μάλιστα αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε όσους είχαν κάνει και μερικά αγαθά έργα όσο βρίσκονταν σε αυτή τη ζωή. Και αν η Αγία Γραφή λέγει μερικά αυστηρά πράγματα, όπως είναι αναγκαίο για τον σοφρονισμό των πιστών, όμως επιτοπλίστων η φιλανθρωπία του Θεού νικά αν η ζυγαριά των καλών και των εσχρών έργων βρεθεί η σοβαρή και από τις δύο πλευρές, νικά η φιλανθρωπία του Θεού. Και αν ακόμη είναι λιγάκι βαρύτερη η πλευρά των κακών, πάλι νικάει η μεγάλη αγαθότης του Θεού. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι στην άλλη ζωή όλοι θα γνωρίζουν ο ένας τον άλλο και εκείνους που γνώριζαν, αλλά και εκείνους που δεν τους είχαν δει ποτέ στη ζωή τους. Έτσι μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εξάγοντας το συμπέρασμα αυτό από την παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Η αναγνώριση αυτή δεν θα γίνει από κάποιο σωματικό σημάδι, γιατί όλοι θα έχουν μία ηλικία και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά δεν θα υπάρχουν πια η αναγνώριση θα γίνεται από το διορατικό χάρισμα της ψυχής. Τα ίδια ακριβώς αναφέρει και ο Μέγας Αθανάσιος στον λόγο του υπέρ των κεκοιμημένων και λέει ο Ιερός Πατήρ «Στους Αγίους δόθηκε το χάρισμα να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και πριν από την κοινή Ανάσταση ενώ οι αμαρτωλοί στερούνται αυτό το αγαθό και δεν γνωρίζονται μεταξύ τους». Στους μάρτυρες μάλιστα δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν να βλέπουν όλα όσα κάνουμε και να μας επισκέπτονται στις ανάγκες μας. Τότε στην άλλη ζωή όλοι θα γνωρίσουν όλους και τότε θα φανούν όλα όσα εδώ στην γη έμειναν κρυμμένα. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι τώρα, πριν από την κοινή Ανάσταση, οι ψυχές των δικαίων βρίσκονται σε κάποιον ειδικό για αυτούς τόπο, ενώ αντίστοιχα σε άλλο τόπο βρίσκονται οι ψυχές των αμαρτωλών. Και οι δίκαιοι προγεύονται τον παράδεισο, χαίρονται με την ελπίδα της απολαύσεως των μελλοντικών αγαθών, ενώ οι αμαρτωλοί προγεύονται την κόλαση και λυπούνται περιμένοντας τα δεινά. Ωστόσο, ακόμη και οι Άγιοι δεν έλαβαν από τον Θεό τα αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προσεβραίους επιστολή του, «Ο Θεός έχει προβλέψει κάτι καλύτερο για εμάς, ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς». Όταν γίνει δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία, όσοι θα μπουν στον Παράδεισο, μαζί και όλοι οι Άγιοι που βρίσκονται στον Παράδεισο και προγεύονται αυτή τη στιγμή τα αγαθά του Παραδείσου, τότε μετά από τη Δευτέρα Παρουσία θα γευτούν το 100% του Παραδείσου, ομοίως και οι κολλασμένοι αντίστοιχα. Ο χρόνος της ζωής μας έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα, διότι κάθε μέρα που μας δίνει ο Θεός και αξιονόμαστε και βλέπουμε το φως του ηλίου, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μετάνοια. Υπάρχει ένα όριο στη ζωή του κάθε ανθρώπου, το οποίο έθεσε ο Θεός, σύμφωνα με το Άγιο θέλημά Του. Και οπωσδήποτε είναι βέβαιο ότι σε όποιον θέλει ο Θεός προσθέτει χρόνια και από όποιον θέλει αφαιρεί. Όλα αυτά γίνονται από την οικονομία του Θεού για το συμφέρον του κάθε ανθρώπου. Όταν θελήσει λοιπόν ο Θεός οικονομεί, δηλαδή διευθετεί και τον τρόπο και τον χρόνο όπου θα φύγει από τη ζωή ο κάθε άνθρωπος. Επίση πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα βαπτισμένα νήπια που πεθαίνουν θα πάνε στον παράδεισο. Και επίση ότι η ψυχή όταν βγει από το σώμα δεν φροντίζει πλέον για τα πράγματα της ζωής αυτής, γιατί όλη η φροντίδα της είναι πλέον για την άλλη ζωή. Και δεν ισχύει αυτό που λένε αγαπητοί αδελφοί, ότι για 50 μέρες την περίοδο του Πεντηκοσταρίου την Αναστάσιμη, ότι οι ψυχές βγαίνουν από την κόλαση και πηγαίνουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα εκεί που έζησαν. Αυτό δεν ισχύει. Απλώς την περίοδο αυτή την αναστάσιμη οι ψυχές βρίσκουν κάποια σχετική ανάπαυση από τις οδύνες της κολάσεως και αυτό χάρη στις οικεσίες της υπεραγίας Θεοτόκου. Εμείς οι ζώντες από την πλευρά μας κάνουμε τριήμερα μνημόσυνα επειδή την τρίτη ημέρα από τον θάνατο αλλοιώνεται η όψη του ανθρώπου. Τα εννιά μέρα πάλι τα τελούμε, επειδή τότε διαλύεται όλο το σώμα και μένει μόνο η καρδιά και τα τεσσαρακονθήμερα μνημόσυνα, επειδή τότε διαλύεται και η καρδιά. Τα στον προαναπαυσαμένων ψυχάς κατάταξον δέσποντα Χριστέ, εν δικαίων και ελέησον ημάς ως μόνος αθάνατος. Αμήν. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.